Εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά, έλαβε το πράσινο φως για να προχωρήσει άμεσα υλοποίηση του σχεδιασμού διασποράς ελικοπτέρων στις μονάδες της Κρήτης. Η παρουσία τους ενισχύει σημαντικά τη λειτουργία των τοπικών μονάδων, θωρακίζει το νησί και αναβαθμίζει συνολικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Η πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στην Κρήτη και η παρουσία του στην Ακρητική Καύδο, όπου σε χρόνο ρεκόρ κατασκευάστηκε και λειτουργεί επιτηρητικό φυλάκιο, κάθε άλλο παρατυχία θεωρείται, καθώς συμπίπτει με την έναρξη υλοποίησης του σχεδιασμού, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα. Με τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλητικές συμπεριφορές, απειλές χρήσης στρατιωτικής ισχύως, ανυπόστατες θεωρίες για διεκδίκηση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες η πατρίδα, με πλήρη συνέστηση της ιστορικής της ευθύνης, επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου και της νομιμότητας, προασπίζοντας τα συμφέροντά της στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Ο κ. Στεφανής από τη ΣΕΑ Πυρακλείου επέλεξε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε απειλή. Παράλληλα όμως, διαθέτει σύγχρονες, αποτελεσματικές και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις που επιτρέπουν την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με σύνεση, σταθερότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα αλλά και εθνική αυτοπεποίθηση, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα παράγοντα ευημερίας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία μεταφοράς ελικοπτέρων και πληρωμάτων στις μονάδες που ενισχύονται με τρόπο αναλογικό, ώστε να εξασφαλιστεί μέγιστη δυνατή κάλυψη για την Κρήτη και τα γύρω νησιά, καθώς στο νησί υπάρχουν αερομεταφερόμενα τάγματα και μονάδες αλεξιπτωτιστών που μπορούν να φτάσουν μέσα σε χρόνο 0 έως και το Καστελόριζο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία 24 ώρα και αφού οριστικοποιήθηκε ο απόρριτος σχεδιασμός, δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας διασποράς των ελικοπτέρων στις αεροπορικές βάσεις της Κρήτης. Η ολοένα κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα τους προηγούμενους μήνες ήταν εκείνη που οδήγησε τους επιτελείς του Πενταγώνου να επανεξετάσουν σε σοβαρή πλέον βάση παλαιότερες σχετικές εισηγήσεις και να δρομολογήσουν την άμεση δημιουργία βάσης ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού στην Κρήτη, η οποία μάλιστα θα διαθέτει και εγκαταστάσεις συντήρησης. Το σχέδιο για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρων της αεροπορίας στρατού στην Κρήτη εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπό το πρίσμα των στρατιωτικών και γεωπολιτικών εξελίξεων και της τουρκικής προκλητικότητας που καθιστά απαραίτητη την αξιοποίηση του κομβικού ρόλου της Κρήτης.